Πάμε τώρα στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί φαίνεται και εδώ να υπάρχει παρασκήνιο. Σ ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι η Επιτροπή δεν ήξερε τα μέτρα αυτά. Ήταν πολιτική απόφαση δηλαδή τα μέτρα αυτά. Τι λένε οι πληροφορίες του Δέσποινα? Όπως μαθαίνω, Πόπης, σήμερα η ε, ειδικοί ενημερώθηκαν, τους ανακοινώθηκε ουσιαστικά η πολιτική απόφαση να αρθούν οι περιορισμοί και στις κόκκινες περιοχές όσον αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας. Τώρα, όσον αφορά τα προνόμια των εμβολιασμένων, είναι κάτι που συζητήθηκε από την Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Ούτε σε αυτό όμως υπήρξε ψηφοφορία από τους επιστήμονες. Και μάλιστα υπάρχει μια Μερίδα των ειδικών του Υπουργείου Υγεία που διαφωνεί με το συγκεκριμένο θέμα και εκτιμούν ότι θα έχουμε σύντομα εκτόξευση των κρουσμάτων. Που πρέπει να σου πω ότι αν δεν είναι η μοναδική φορά. Είναι από τι ελάχιστε που δεν έχει υπάρξει ψηφοφορία των ειδικών του Υπουργείου Υγεία πριν ανακοινωθούν κάποια μέτρα προ του πολίτε. Η προηγούμενη φορά που μπορώ εγώ να θυμηθώ ήταν στι 2 Ιανουαρίου. Τότε είχε αποφασίσει η κυβέρνηση για καθολικό lockdown. Δεν θυμάμαι όμω ναι. να είχαν συσκεφτεί οι επιστήμονε προηγουμένω. Δεν πρέπει να υπήρχαν ιδιαίτερε αντιδράσει. Μπορεί να του πείραξε, όχι τόσο όμω, ώστε να πάρουν άλλε αποφάσει, να αποχωρήσουν από την Επιτροπή, για παράδειγμα. Αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Όχι, θα το δούμε δείχνει πάνω στις πράγμα, μέρες δεν χρειά, της Δεν σε, δε σε ρωτάω, ένα σχόλιο. Είναι... Ήταν από τη δική μου την πλευρά. Επιστημόνων. Έχει... Πάντως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι πρέπει να έρθουν τα μέτρα για τους εμβολιασμένου, συνένεσαν. Ίσως και οι περισσότεροι. Υπάρχει όμως μια μερίδα των επιστημόνων που εκτιμούν ότι είναι πρόωρο αυτό όλο. Μάλιστα. Πάντως όποιος διαφωνεί ξέρουμε ότι αποφασίζει, αναλαμβάνει την ευθύνη τη διαφωνία του και φεύγει. Πηγαίνει στο σπίτι του. Αφήνει την καρέκλα για κάποιον άλλο που συμφωνεί με αυτέ τι λογικέ. Εν πάση θυπτώσει, να δούμε λίγο και το επιδημιολογικό φορτίο της ημέρας, πώς τη ημέρα, πώ είχε στη χώρα σήμερα. Είναι, πρέπει να σου πω ότι καταρχά σπάσαμε δυστυχώ το φράγμα των 15.000 νεκρών. Ε, σήμερα με του σημερινού νεκρού, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του. Είναι 15.012 οι νεκροί από την αρχή τη πανδημία στη χώρα μα. Είναι 2.331 τα νέα κρούσματα και 347 οι διασωληνωμένοι. Έχουμε αύξηση και στου διασωληνωμένους. Στην Αττική εντοπίστηκαν 436 κρούσματα και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 409. Βλέπει ότι μόλι 27 Κρούσματα χωρίζουν την Αττική από την Θε, Θεσσαλονίκη. Σε θα μα ξεπεράσει η Θεσσαλονίκη. Και εδώ μένουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.